Καλημέρα κύριε Μίχο, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο μετά της αρμονίας, μετά της χοροδίας. Ναι, πραγματικά έχουμε ένα έτσι, δεκαήμερο θα έλεγα εκδηλώσεων, τόσο με τη χοροδία όσο και με το Δήμο. Mm-hmm. Θα ξεκινήσω μετά της χοροδίας και μετά θα σας πω και τα του Δήμου. Η χοροδία συνεχίζει τη δραστηριότητά της όλο αυτό το καιρό, ξέρετε, δεν έχει σταματήσει καθόλου τις εκδηλώσεις και τις συμμετοχές. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται θα συμμετέχει το μεικτό της τμήμα, το τμήμα ενηλίκων των μεγάλων, στο 7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χοροδιών στην Τρίπολη, το οποίο θα γίνει στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη, με τη συμμετοχή χοροδιών από όλη σχεδόν την Ελλάδα. Και πραγματικά είναι τιμή για τη χοροδία μας η πρόσκληση για να συμμετέχουμε σε αυτό το φεστιβάλ, όπου θα ερμηνεύσουμε ένα καθαρά εκκλησιαστικό πρόγραμμα στον Μητροπολιτικό Ναό, όπως είπα και πριν, της Τρυπόλεως, στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου. Παράλληλα, συνεχίζουμε και τα άλλα τμήματα με τις εκδηλώσεις. Στις 22 του μηνά, στο προπαιδικό τμήμα της χοροδίας και η παιδική μας χοροδία, θα εμφανιστεί στην τελετή συναφή της Ολυμπιακής Φλόγας στην Πρέβεζα. Mm-hmm. Ενώ το Σάββατο, 23 του μηνός, η μικρή μας χοροδία θα συμμετέχει σε εκδήλωση στα Γιάννενα, όπου θα ανεβούν τα καταματσαίο πάθη σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Ενητών. Η ίδια εκδήλωση, θέλω να σας πω, θα γίνει και στην Πρέβεζα, την Κυριακή των Βαΐων, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πρέβεζας και το Δήμο Πρέβεζας, στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, στις 12 ώρα το μεσημέρι, δηλαδή μετά την λειτουργία των Βαΐων, το πρωί, στις 12 ώρα το μεσημέρι, η ίδια εκδήλωση με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Ενητών και τη χοροδία μας θα ανεβάσουν τα καταματσέν πάθη στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Νομίζω θα είναι μια πραγματικά πολύ όμορφη εκδήλωση και καλό όλους τους πρεβεζάνους να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση. Mm-hmm. Το Σάββατο ξανά έχουμε όπερα, mm-hmm, του Καετάνο Ντονιτσέτη, το Ρομπέρτο Ντεβερέ, μια από τις καλύτερες έτσι όπερες του Καετάνο Ντονιτσέτη, σε συνεργασία με τη Μητροπόλιταν Όπερα, στις 8 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως. Την Τετάρτη τώρα 20 του μηνός, το Δημοτικό 2 Πρέβεζας, έχει μια εκδήλωση οι τάξεις τριών καθηγητών του, της κυρίας Μαριάννας Τζαφέρη στην μονοδία, της κυρίας Δήμητρα Αποστολίδη στο πιάνο και του κυρίου Ντέβιτ Σπυράλα του στην κιθάρα. Θα έχουμε τη συναυλία στις 7.30 ώρα στο πολυχώρο της Όασης. Mm-hmm. Παράλληλα, σας είπα ότι την Παρασκευή 22 του μηνός θα έχουμε την τελετή της Αφής Ολυμπιακής Φλόγας στην πλατεία Ανδρούτσου, ενώ για το Σάββατο θα είναι η δεύτερη συνάντηση του Φιλοσοφικού Καφενείου με προσκεκλημένο τον πρίτανη του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Το οποίο θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ούτως ή άλλως. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Και σας είπα για την Κυριακή 23 του μηνός, την ημέρα των Βαΐων, η εκδήλωση της χοροδίας στο νερό του Αγίου Κωνσταντίνου. Okay. Νομίζω ότι ήταν πλούσιο δεκαήμερο, κύριο Μίχο, σε εκδηλώσεις και νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη πόλη αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας με τέτοια πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα όπως η Πρέβεζα. Και πραγματικά νομίζω ότι ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί και αν μη τι άλλο είναι η καλύτερη, έτσι, ο καλύτερος τρόπος να μπούμε στην εορταστική έτσι, περίοδο του Πάσχα, που ούτως ή άλλως αναμένεται να υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στην πόλη και να έχουμε ευχάριστες γιορτές. Μάλιστα. Οπότε, όπως είπατε, το επόμενο δεκαήμερο θα είναι πολύ πλούσιο με πάρα πολλές εκδηλώσεις και από τη χοροδία και από τον Δήμο. Πριν κλείσουμε, έτσι να εκμεταλλευτούμε και την ιδιότητά σας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα βλέπουμε μπαίνουν και νέα πίλαρς στην παραλία της Πρέβεζας. Ναι, όπως είχαμε έτσι δεσμευτεί, συνεχίζουμε τα έργα στην χερσαία ζώνη λιμένας. Θα τοποθετήσουμε 7 νέα πίλαρς στη λιμενική ζώνη. Τα πύλας είναι τα μηχανήματα που μπορούν να εξυπηρετήσουν τα σκαφάκια σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι συνεχίζουμε έτσι την προσπάθεια που ήδη έχει ξεκινήσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την έτσι βελτίωση των συνθήκων της χερσαίας ζώνης του λιμένους. Ήδη έχουμε προγραμματίσει και άλλες δραστηριότητες
και νομίζω ότι ολοκληρώνοντας με την γενικότερη ανάπλαση του χώρου και με την κατασκευή της αναδομής, θα δώσουμε μια άλλη έτσι εικόνα στην παραλία της πόλης. Μάλιστα. Οπότε να είμαστε έτσι έτοιμοι για την καλοκαιρινή σεζόν. Ακριβώς, ναι. Πιστεύω ότι με αυτό το έργο θα δώσουμε μια ανάσα και σε αυτούς με τα σκαφάκια, ενώ επίσης θα διαφυλάξουμε και τα έσοδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, διότι με τα πύλας θα μπορούμε να εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη, έτσι θα έλεγα, εισρωή εσόδων από το νερό και το ρεύμα που καταναλώνεται όλο αυτό τον καιρό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κορονέ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω τους συμπολίτες μου στις εκδηλώσεις που οργανώνονται όλο αυτόν τον καιρό και νομίζω ότι ευχαριστώ και εσάς ιδιαιτέρως για την προβολή όλων αυτών των εκδηλώσεων μέσα του σταθμού σας. Ευχαριστώ μας. Ξέρετε, δεν έχει να κάνει με εσάς, απλά Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε πολύ καιρό να δούμε στην Πρέβεζα. Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε τη Δευτέρα. Ωραία. Μη στενοχωριέσαι. Ωραία. Τη Δευτέρα. Έχουμε και τη Δευτέρα, Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έχουμε, αλλά τα θέματα από ό,τι ξέρω είναι τα περισσότερα είναι υπηρεσιακά. Τυπικά υπηρεσιακά, οπότε θα είναι και πολλά και δεν νομίζω να έχει και κανένα έτσι τρομερό ενδιαφέρον. Καλή σας μέρα, κύριε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή μέρα, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς πάμε σε μουσική.